επειδή νομίζω εξορκίζεται την παρουσία του κόσμου, θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συζήτηση, που νομίζω ότι πήρε υπόψη του και ο Περιφερειάρχης, την παρέμβαση του εκπρόσωπου των κατοίκων, η οποία πραγματικά ήταν ουσιαστικότατη. Έλεγε δηλαδή από έναν άνθρωπο που ζει εκεί ακριβώς τι είναι χρήσιμο και τι όχι για αυτό το πάρκο. Και πώς πράγματα τα δεντρόσπιτα, ξέρω εγώ, και οι εναέρι... Θα έρθω, μην βιάζεσαι κύριε Λετσάου, και θα είμαι, και... είμαι πιο σύντομος από εσάς. Λοιπόν, σας θυμίζω εγώ, δεν τελειώσαμε, δεν έχουμε αρχίσει ακόμα με εσάς, περιμένετε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Καλά, καλά. Λοιπόν, ξαναλέω, το να παίρνουμε υπόψη μας αυτά που λένε οι φορείς είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εμείς φέραμε αυτό το θέμα, κύριε Λεοτσάκο, το φέραμε να ταχθεί πρώιμερη στην κανονική συνεδρίαση, δεν ήρθε και γι' αυτό επιμένουμε, το λέω για τον κύριο Σγουρό αυτό, να έρθει στα προημερησίας θέματα, επειδή είναι άμεσο σοβαρό. Ποιο είναι το σοβαρό του θέματος, πέρα ότι πάει... ότι υπάρχει εκεί πέρα η πρόθεση να κατασκευαστεί ένας σταθμός LNG. Ακούστε, το καταγγέλουνε αυτό οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, το φέρνουνε στο Δήμο Χαϊδαρίου, δεν θα επαναλάβω αυτά που ακουστήκανε και πριν, και παίρνει ομόφωνο ψήφισμα ο Δήμος Χαϊδαρίου και αυτό σας ζητάμε να επικροτήσουμε εδώ πέρα. Άρα, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει ομόφωνο ψήφισμα. Αν το έστειλε σε εσάς ή όχι, είναι δικό σας θέμα με τον Δήμο Χαϊδαρίου. Εμείς όμως οφείλουμε να ακούσουμε αυτή τη φωνή, η οποία πριν πάει στο Δήμο Χαϊδαρίου, έχει έρθει από τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής. Αν λοιπόν δεν έχετε κανένα σύνδεμα με αυτά που θέτουνε, δεν θα τα επαναλάβω, τα είπε προηγούμενη ομιλήτρια, μην τα ξαναλέω και σας κουράζω. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει ένα ομόφωνο ψήφισμα, ανησυχεί για το τι θα γίνει στην περιοχή, σε μια επιβαρημένη περιοχή εκεί, και βάζει αυτά τα θέματα. Και τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Αν δεν τα πήρατε από το Δήμο Χαϊδαρίου, σας τα στείλαμε εμείς. Οφείλετε να τα έχετε διαβάσει. Δηλαδή, εμείς στην τελευταία ανάλυση βάζουμε μπροστά σας αυτό που λέει ο Δήμος Χαϊδαρίου. Αν εσείς δεν είχατε τη δυνατότητα να τα έχετε υπόψη σας. Άρα λοιπόν, οφείλετε να απαντήσετε και να συνταχθείτε. Κύριε Πενετάτο, λοιπόν, θέλει από κάποια άλλη παράταξη κάποιος άλλος το λόγο? Θέλει από κάποια άλλη παράταξη κάποιος άλλος το λόγο? Πρόεδρε, συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί αν υπάρχει αίτημα. Διαβάζω τα αίτημα, τα είπε και προηγούμενοι, δεν ακούγατε. Αίτημα ότι ο εφοπλιστής θα κάνει εκεί LNG, υπάρχει. Υπάρχει. Άμα. Εσείς, κύριε Λεοτσάκο, να το πω αλλιώς, αυτό που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, ότι εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην κατασκευή τερματικού σταθμού ρηγορποιημένου φυσικού αερίου και μονάδας παραγωγής ενέργειας στον χώρο των αφηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση ψηλής όχλησης δεν σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία των αφηγείων. Έχετε αντίρρηση αυτό? Κάνετε διάλογο, κύριε Λεοτσάκο. Κύριε Πενετάτο, σας παρακαλώ. Θα φανεί το. Όχι, πρόεδρε, πρόσεξε. Μα στέλνει ο Δήμος Χαϊδαρίου. Δηλαδή, να δούμε πόσο σεβόμαστε τελικά. Το ψήφισμα. Αυτά που λένε τα δημοτικά συμβούλια. Μα στέλνει αυτή την πρόταση. Αφήνω τις άλλες τέσσερις. Συμφωνείτε ή όχι? Είστε σαφείς.